Τα λαμπερά εγγένεια πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ στη Νέα Πέραμο της δεύτερης έκθεσης και φόρουμ παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, όπου τοπικοί επαγγελματίες και ειδικοί του χώρου της ενέργειας εκθέτουν τις προτάσεις τους και τα προϊόντα τους για μια πιο αποδοτική αλλά κυρίως πιο οικονομική χρήση ενέργειας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην κεντρική πλατεία της Νέας Πέραμο από τις 10 έως τις 14 Ιουλίου 2013. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ και την υποστήριξη του Δήμου Παγκαίου. Να καλωσορίσω την δεύτερη έκθεση για ένα γεγονός το οποίο μας έχει προβληματίσει όλους εν μέσω οικονομικής κρίσης, δηλαδή την εξοικονόμηση ενέργειας. Νομίζω ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και η Δημοτική Κοινότητα Πέραμο αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνετέλεσαν σήμερα στη Νέα Πέραμο να γίνει αυτή η έκθεση, και το Τεχνικό Επιμελητήριο και την Περιφέρεια, όλους τους φορείς, για να μην αδικήσω κάποιον, και εύχομαι να βγούμε κερδισμένοι όλοι εμείς, γιατί πραγματικά και όχι μόνο που πέρασε αλλά και όχι μόνο που θα έρθει είναι δύσκολος. Άρα λοιπόν η εξοικονόμηση ενέργειας νομίζω ότι βοηθάει όλους τους πολίτες και όχι μόνο εδώ τους φίλους από τη Νέα Πέραμο, τους επισκέπτες, αλλά από όλο τον νομό, να αγκαλιάσουμε αυτή την προσπάθεια και εύχομαι να συνεχίσει, να γίνει θεσμός, και εμείς είμαστε εδώ και ο Δήμος και όλοι οι φορείς για να συνεχίσουμε αυτή την αξιόλογη πραγματικά προσπάθεια. Καταρχήν συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Έχουν δώσει εξετάσεις, έχουν περιδιαβεί όλη την Ελλάδα πραγματοποιώντας παρόμοιες εκθέσεις. Είναι δικοί μας άνθρωποι, είναι άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας και γι' αυτό στηρίζουμε αυτή την προσπάθειά τους. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους εκθέτες που σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας τολμούν, δημιουργούν και έχουν σήμερα την ευκαιρία και τη χαρά να πραγματοποιήσουν τα δημιουργήματά τους, να τα εκθέσουν, να τα δούμε, να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Να ευχαριστήσω βέβαια για τον Δήμο Παγκαίο, τον Δήμαρχο, τον κύριο Ξουλόγη, που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Θα δώσω τα συγχαρητήριά μου στους διοργανωτές, καθώς και στον Δήμο Παγκαίου και στον Δήμαρχο κύριο Ξουλόγη Βασίλη για την ωραία έκθεση που έχουμε απόψε εδώ. Χαιρετίζω την έκθεση σαν πρόεδρος της ΕΕΤΕΜ και λίγο να αναφέρω τι είναι η ΕΕΤΕΜ. Η ΕΕΤΕΜ καταρχήν υποστηρίζει τη διοργάνωση της δεύτερης έκθεσης του και φόρουμ εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας του 2013. Τι είναι η ΕΕΤΕΜ? Η ΕΕΤΕΜ αποτελεί τον επιστημονικό και επαγγελματικό ενιαίο φορέα οργάνωσης και εκπροσώπησης των μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης και ισοτήμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού. Η οργανωτική της διάρθρωση είναι πανελλαδική και αποτελείται από 47 περιφερειακά τμήματα σε όλους τους νομούς της χώρας. Τα μέλη της ΕΕΤΕΜ ανέρχονται σε 47.000. Η σκοπή της ΕΕΤΕΜ μεταξύ των άλλων είναι η προστασία των κοινών επιδιώξεων και συμφερόντων των μελών της με κάθε νόμιμο μέσο, η προάσπιση και εξύψωση της επιστημονικής τεχνολογικής στάθμης των μελών της, ιδιαίτερα στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνική, η συμβολή στην προαγωγή της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας γενικά και σε συνεργασία με άλλους φορείς για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Σας καλησπερίσω που είστε εδώ απόψε και συνδράμετε κι εσείς με την παρουσίαση της δεύτερης έκθεσης της εξοικονόμησης ενέργειας που γίνεται στη Νέα Πέραμο. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε επιτυχία, ότι θα προσέλθει το κοινό. Άλλωστε, τι πιο σημαντικό στα χρόνια που ζούμε, ιδιαίτερα τη χρονιά που πέρασε σε σχέση με την ενέργεια, αφού όλοι το νιώσαμε στις τσέπες μας αυτό που συνέβη με το πετρέλαιο. Εύχομαι να βρεθούν τέτοιοι τρόποι και στο μέλλον ώστε να εξοικονομήσουμε την ενέργεια, ώστε να βρούμε δηλαδή τέτοιες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας που να βοηθήσουν τους πολίτες μας να έχουν πραγματικά εξοικονόμηση. Γιατί πέρα από την οικονομική κρίση που μας μαστίζει, άρα είναι αναγκαίο για την τσέπη όλων μας να έχουμε εξοικονόμηση. Πόσο μάλλον σήμερα που το πετρέλαιο έχει ακριβήνει πάρα πολύ, και βεβαίως όλοι αυτοί οι φίλοι εδώ που έχουν κάνει την έκθεση θα μας βοηθήσουν, θα μας δείξουν τρόπους πώς να γλιτώσουμε χρήματα για το πορτοφόλι μας. Φέτος για δεύτερη χρονιά το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας,
έθεσε υπό την αιγίδα του αυτή την πολύ σημαντική έκθεση για το περιβάλλον, γιατί εμείς έτσι την βλέπουμε αυτή την έκθεση. Αφορά τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, είτε αυτές είναι φωτοβολταϊκά συστήματα, είτε είναι λέβητες θέρμανσης ψύξης, μηχανισμοί, τεχνολογίες θέρμανσης και ψύξης. Θα θέλαμε να υπάρχουν και γεωθερμικές τεχνολογίες, θα το προτείνουμε. Εμείς ως Τεχνικό Επιμελητήριο στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες, στηρίζουμε τις προσπάθειες των ντόπιων επιχειρηματιών μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη κρίση που διανύει η χώρα μας να επιβιώσουν, και όχι μόνο, να παρουσιάσουν και τα επιτεύγματά τους σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο. Και εμείς επιστημονικά θα είμαστε δίπλα τους. Διαθέτουμε 1.800 μηχανικούς στους δύο νομούς, στη Φυγαβάλα και στη Δράμα. Πέρσι η έκθεση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα μηνύματα σήμερα, από ό,τι βλέπω, την εικόνα που έχω ήδη σχηματίσει, είναι πάρα πολύ καλά. Είμαι ο Παναγιώτης Αγαπητός και είμαι από τους διοργανωτές της έκθεσης, η οποία είναι η δεύτερη φορά που γίνεται. Πρώτη φορά είχε γίνει στο διοικητήριο, στο αμφιθέατρο. Η δεύτερη έκθεση παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας γίνεται αυτή τη φορά στην Πέραμο, στην παραλία της Πέραμου. Ξεκινάει σήμερα, Τετάρτη 10 του μηνός, έως τις 14 και 14 την Κυριακή. Οι ώρες λειτουργίας είναι από την 7 η ώρα το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Συμμετέχουν οι καλύτερες επιχειρήσεις και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του νομού, οι οποίες ασχολούνται με το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας, στο πάνω στο θέμα της παραγωγής και της εξοικονόμησης ενέργειας όσον αφορά βέβαια τις αντλίες θερμότητας, σαν προϊόντα. Είναι μια έκθεση η οποία θα έλεγα ότι απευθύνεται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, το οποίο θέλει να θωρακίσει το σπίτι του όσον αφορά την απώλεια της θέρμανσης.